pogodu. Colossians chapter 3 verse 1 we read together, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Κολοσσαίς 3:1. Όλοι μαζί ας διαβάσουμε. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τάνο ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Τάνο φρονείτε, μη τα επί της γης. You may be seated. Μπορείτε να καθίσετε. So we said that God speaks to born again believers in this epistle. Είπαμε ότι ο Θεός μιλά σε αναγεννημένους πιστούς σε αυτή την επιστολή. He is calling those that have been resurrected with Christ. Μιλά σε αυτούς που έχουν αναστηθεί, συναναστηθεί με τον Ιησού Χριστό. And only born again believers are called resurrected with Christ. Και μόνο οι αναγεννημένοι μπορούν να ονομαστούν ότι έχουν συναναστηθεί με τον Ιησού Χριστό. Amen. So he says to us, set your affection, divert your affection to the things above, not on the earth. Έτσι λέει προς εμάς, τάνο φρονείτε, μη τα επί της γης. So it's up to us, not up to God, it's up to us. Άρα εναπόκειται σε εμάς αν θα το κάνουμε. When we say it's up to us to praise the Lord. Όταν λέμε εναπόκειται σε εμάς το να λατρεύσουμε τον Κύριο. It doesn't mean that we can do it by ourselves. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας. It means God is so ready with the spirit of praise to help us out. Αλλά σημαίνει ότι ο Θεός είναι τόσο έτοιμος, πανέτοιμος με το πνεύμα της δοξολογίας να μας βοηθήσει. And he expects us to connect and link with his spirit of praise and worship. Και προσμένει ότι εμείς θα έρθουμε και θα συνδεθούμε με το πνεύμα της λατρείας και της δοξολογίας. It's up to us to have revival. You know why? Ξέρετε ότι εξαρτάται από μας να έχουμε αναζωπήρωση. Ξέρετε για ποιο λόγο? There is no chance I open my heart and doesn't open His Spirit. Γιατί αποκλείεται εγώ να ανοίξω την καρδιά μου και ο Κύριος να μην ελευθερώσει το πνεύμα του, να μην ανοίξει το πνεύμα του. Listen to this. Ακούστε it αυτό. Has been recorded in the Word of God. Μέσα στο Λόγο του Θεού έχει καταγραφεί, time and time again, πολλές φορές, that every outpouring of God's Spirit to us, ότι κάθε έκχυση του Πνεύματος του Κυρίου προς εμάς, has been preceded by an outpouring of our Spirit to Him. Πριν γίνει, έχει προηγηθεί η δική μας έκχυση του Πνεύματος μας. Amen. So every time people open their hearts, έτσι κάθε φορά που ο λαός του Θεού ανοίγει την καρδιά του, with no exception, χωρίς καμία εξαίρεση, they came into a revival, genuine spirit of revival. Ήρθανε μέσα σε πραγματική γνήσια αναζωπήρωση. 583 people witnessed Jesus alive. 583 άτομα έχουν δει τον Ιησού Χριστό, minimum. And so many others, they saw so many other resurrected saints of the Old Testament. Και είδαν επίσης και τόσους άλλους αναστημένους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. 20,000 plus people were fed time and time again by the Lord Jesus. 20 και πλέον χιλιάδες ατόμων τράφηκαν από τον Ιησού Χριστό ξανά και ξανά. At his triumphant entry in Jerusalem, μπαίνοντας μέσα στα Ιεροσόλυμα σε αυτή τη θριαμβευτική είσοδό του, there were people singing and praising the Lord. Υπήρχαν άνθρωποι εκεί που δοξολογούσαν τον Κύριο. And they were saying, Hosanna in the highest. Και έλεγαν Οσανά στον ύψιστο. We hear Hosanna and we say, what was that? Ακούμε αυτή τη λέξη Οσανά και διερωτόμαστε τι να σημαίνει άραγε. And that's the very reason they were disappointed and they didn't follow Jesus. Και γι' αυτό το λόγο απογοητεύτηκαν και δεν ακολούθησαν τον Ιησού. Because the word Hosanna, γιατί αυτή η λέξη Οσανά, does it remind you anything of you that are
usually here the Apostolic Church of Jesus Christ? How about Oshia? What is Oshia? Salvation. So Hosanna, they were shouting to him, Hosanna, 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 which means τον προσφωνούσαν σαν Οσία, αλλά το οποίο σημαίνει Hosanna, 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 σώσε μας τώρα, save us now, save us now, save us now. Που σημαίνει σώσε μας τώρα, τώρα, αυτή την ώρα. So many of us say, heal us now, heal us now, heal us now. Πολλοί από μας λέμε, θεράπευσε με τώρα, τώρα, αυτή τη στιγμή. Thousands are flocking to the streets to say to Jesus, glory to God in the highest. Πολλοί μαζεύτηκαν στους δρόμους της Ιερουσαλήμ για να πούν δόξα στον ύψιστο Θεό. But only with one prerequisite. Αλλά με ένα μόνο προαπαιτούμενο. Hosanna, Hosanna. Να μας σώσεις τώρα. Save us now, save us now. Σώσε μας τώρα. And what they meant? Και τι εννοούσαν? Be our political leader and save Israel from our enemies, the Romans. Να γίνεις ο πολιτικός μας ηγέτης και να μας σώσεις από τους Ρωμαίους. I'm glad Jesus didn't yield to their suggestion. Είμαι χαρούμενος που ο Κύριος Ιησούς δεν έδωσε στις εισηγήσεις τους. Because they would be saved from the Romans, by we would be dead in our sins yet. Γιατί ίσως να σωζόντουσαν από τους Ρωμαίους, αλλά εμείς θα ήμασταν νεκροί στις αμαρτίες μας ακόμη. You know, I love everything about the Lord Jesus. He's my Lord, my Savior, my Redeemer, my everything. Αγαπώ τα πάντα για τον Ιησού, είναι ο Κύριος μου, ο Σωτήρας μου, ο Λυτρωτής μου. But for one thing I admire him so, it's making so great an impression in my heart. Αλλά για ένα πράγμα το θαυμάζω τόσο πολύ και έχει κάνει τόση τόση εντύπωση με στην καρδιά μου. Even if his best friend told him to get out of the will of God, not consciously. Έστω και αν ο καλύτερος του φίλος του έλεγε να βγει από το θέλημα του Θεού, he would turn and tell him, I rebuke you, Satan. Θα γυρνούσε και θα του έλεγε, σε επιτιμώ, Σατανά. I have never told anybody I rebuke you, Satan, to any brother. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ αυτό σε κανένα αδερφό. Or any sister. Σε καμιά αδερφή, σε κανένα αδερφό. Yet they deserted me with the first chance. Παρ' όλα αυτά, με εγκαταλείπουν με την πρώτη ευκαιρία. Ask you, you smile and you laugh because I didn't say that to you. Γελάς και χαμογελάς γιατί δεν σου το έχω πει. If I told you, αν σου το έλεγα, would you still be here? Θα ήσουν ακόμα εδώ. I really don't think so. Δεν νομίζω. I'm not saying to say that just to say it. Δεν το λέω αυτό απλά για να το πω. Για να το έλεγα. Για να το έλεγα. I'm saying this because, you know, Jesus was very direct. Αλλά για να πω ότι ο Ιησούς ήταν πολύ ευθύς. He said, if you see something on me, you follow me. I'm not going to beg you to follow me. Έλεγε, αν βλέπεις κάτι επάνω μου, ακολούθησέ με. Δεν πρόκειται να σε ακολουθήσω. Those who will follow me, I will not follow you. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί, δεν θα ακολουθήσω εγώ εσένα. Why are you in a church? Για ποιο λόγο είσαι σε μια εκκλησία? Because the pastor always greets you. Γιατί ο ποιμένας πάντα είναι εκεί να σε χαιρετά. Or somebody next to you, you come to see your friend. Ή έρχεσαι για να δεις κάποιο φίλο σου. No, because God has set an anointing on this pulpit and I will follow this anointing no matter what. Όχι, αλλά γιατί ο Θεός έθεσε ένα χρίσμα πάνω σε αυτόν τον άμβονα και πρόκειται να ακολουθώ αυτό το χρίσμα ασχέτως με το τι συμβαίνει. Jesus, so soft-hearted. Ο Ιησούς που ήταν τόσο ευαίσθητος στην καρδιά. With little children, με τα παιδιά. The widows, με τις χείρες. The prostitutes, με τις πόρνες. Those who repented of their sins, με αυτούς που μετανοούσαν για τις αμαρτίες τους. He was so tender-hearted. Ήταν τόσο ευαίσθητος, τόσο τρυφερός στην καρδιά. And yet he was so harsh
with those who didn't repent. Παρόλα αυτά ήταν πολύ ευθύς με αυτούς που και σκληρός με αυτούς που δεν μετανοούσαν. I would like to be like Jesus. Θα ήθελα να είμαι όπως ο Ιησούς. But I make many compromises. Αλλά κάνω πολλούς συμβιβασμούς. Because I'm afraid what people will say after I tell them. Oh. Γιατί σκέφτομαι τι θα πει ο ένας και ο άλλος μετά που θα τους πω κάτι. I need to repent. Χρειάζομαι να μετανοήσω. You too. Και εσύ επίσης. And it's time to stay focused in our calling to follow Jesus. Και είναι η ώρα να σταθούμε πραγματικά εστιασμένοι στο κάλεσμα μας να ακολουθήσουμε τον Ιησού. I'm not shaken by whatever takes place in my church. Δεν μεταρακουνά οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στην εκκλησία μου. Don't follow the pastor if the pastor doesn't follow Jesus. Μην ακολουθείς έναν ποιμένα που αυτός ο ποιμένας δεν ακολουθεί τον Ιησού. Because that would be idolatry. You just follow a man, whatever he does, wherever he goes. Γιατί αυτό θα ήταν ειδωλολατρία. Ακολουθείς έναν άνθρωπο ότι όπου πάει και ό,τι κάνει. But follow me as I follow the Lord. Αλλά ακολούθησε με καθώς εγώ ακολουθώ τον Ιησού. I admire Jesus. He was so focused. Θαυμάζω τον Ιησού γιατί ήταν τόσο πολύ εστιασμένος. So focused. Τόσο εστιασμένος. He didn't allow nobody, anybody to distract him. Δεν επέτρεπε σε κανένα να του πάρει την προσοχή αλλού. He was not afraid of any man. Και δεν φοβότανε κανένα άνθρωπο. Listen to the principle Jesus followed and Jesus taught us to follow. Ακούστε την αρχή που ο Ιησούς ακολουθούσε και έδωσε και σε μας οδηγίες να το ακολουθούμε. Go to Romans 11. Πηγαίνετε στους Ρωμαίους 11. Verse 22. This is a godly principle, biblical principle. 11 και 22 Ρωμαίους και αυτή είναι μια θεϊκή αρχή. Behold therefore the goodness and the severity of God. Είδε λοιπόν τη χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. So God is both good and severe. Έτσι ο Θεός είναι τόσο αυστηρός όσο και καλός. Να σας πω τι λέει το αρχαίο. Να σας το πω. Το έχει κάνει ποιος μπροστά του να το βρω. Okay, να το βρούμε. Η λέξη για την αυστηρότητα, the word for strictness, severity, is the word αποτομία. Είδατε λοιπόν την αποτομία του Θεού, αποτομία. Ο Θεός είναι απότομος. Here you are. Πώς λένε απότομα στα αγγλικά? Yeah, straightforward, direct, but there's more than that. Sharp. Okay? God is direct and very sharp. Ο Θεός είναι αυστηρός και απότομος. In the Greek, the only explanation of this word is only a negative one. Στα ελληνικά η μόνη επεξήγηση αυτής της λέξης είναι μόνο αρνητική. Okay. Now, don't be strict and sharp in the flesh. This is a sin. Να μην είσαι απότομος και αυστηρός στη σάρκα γιατί αυτό είναι αμαρτία. But be sharp and very direct regarding the things of God in not compromising them. Αλλά να είσαι αυστηρός και απότομος όσον αφορά τα πράγματα του Θεού με την έννοια να μην τα συμβιβάζεις. So the Greek in the it says ιδεούν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού. Επιμέντους πεσόντας αποτομίαν επιδέσε Χριστότητα, αν επιμείνεις τη Χριστότητη. Επί και εσύ εκοπήσει. So God is very direct. It says, behold, therefore the goodness and severity of God on them which fell severity. Επιμέντους πεσόντας την αυστηρότητα. So, God is good, brothers and sisters. God is good. Έτσι ο Θεός είναι καλός, αδέρφια μου. Ο Θεός είναι καλός. God is good only to those who have, not
that will repent who have already repented. Ο Θεός είναι καλός με αυτούς που ήδη μετανόησαν. So if I'm standing on the pulpit and say God is good, my brethren. Έτσι αν στέκομαι στον άμβονα και απλά λέω ο Θεός είναι καλός, αδέρφια μου. So you get the idea that God is good to everyone, no matter what. Παίρνετε την ιδέα ότι ο Θεός είναι καλός προς όλους, άσχετα με το τι γίνεται. And we shout and get excited that God is good. Και φωνάζουμε και το διαλαλούμε ότι ο Θεός είναι καλός. Well, let's have a spiritual test. Ας έχουμε ένα πνευματικό διαγωνισμό. Εξέταση. Μια πνευματική εξέταση. If we say God is severe, ο Θεός είναι απότομος. Hallelujah. Αν πούμε ότι ο Θεός είναι απότομος. Ούτε αλληλούια παίρνεις, ούτε δόξα στον Κύριο, σε κοιτάζουν καλά-καλά και είναι στην άκρη της καρέκλας να τρέξουν προς τα έξω. That's how Christians are. Ω, ο Θεός είναι καλός. Καλός. Όπως είμαι, με αγαπάει όπως είμαι. No, this is wrong. Αυτό είναι λάθος. God does not love you as you are if you're born again. Εάν είσαι αναγεννημένος, ο Θεός δεν σε αγαπά όπως είσαι. In whichever way you behave, με οποιοδήποτε τρόπο και να συμπεριφέρεσαι, that's why we are not corrected. Γι' αυτό τον λόγο δεν διορθωνόμαστε. Because we think God is good all the time. Γιατί νομίζουμε ότι ο Θεός είναι πάντοτε καλός. Which is always in effect, and He is always good. Really. Το οποίο πραγματικά ισχύει, είναι πάντα καλός ο Θεός. But to me, for Him to be good, I need to be in repentance. Αλλά για μένα το να είμαι καλός στα δικά του μάτια θα πρέπει να είμαι σε μετάνοια. Good preaching, brother. Καλό κήρυγμα, αδερφέ μου. Good teaching. Καλή διδασκαλία. He is only good when I'm only in repentance. Είναι μόνο καλός όταν είμαι σε μετάνοια. If I'm in sin. Εάν είμαι σε αμαρτία, if I'm in lukewarmness, ή σε χλιαρότητα, He is apotomos with me. He's direct, very sharp. Είναι απότομος μαζί μου. Είναι πολύ ευθύς. And I need to have that. Και μου χρειάζεται αυτό. I don't know about you, but it breaks me every time. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μαζί σου, αλλά... Όχι, τι συμβαίνει. Ποια είναι η δική σου περίπτωση. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου περίπτωση. Α, ναι, ναι. Τι συμβαίνει μαζί σου. That's good too. Δεν ξέρω ποια είναι η περίπτωση. Εσένα. But it breaks me every time. Αλλά με συντρίβει κάθε φορά. Because when I receive His correction, γιατί όταν λαμβάνω τη δική του διόρθωση, I can receive from His Spirit. Μπορώ να λάβω από το πνεύμα του. Amen. Amen. So many of you are suspicious right now. You're thinking, what is He going to say after that? Πολλοί από εσάς είσαστε, καθώς είσαστε εκεί με υποψία, τι θα μας πει τώρα. I'm just preaching the word of God. Jesus was both good and severe. Απλά σας κηρύττω το λόγο του Θεού. Ο Ιησούς ήταν τόσο αυστηρός όσο και καλός. Very tender-hearted with those that were repentant. Με πολύ τρυφερή καρδιά σε αυτούς που μετανοούσαν. And very strict and severe, απότομος, sharp. Και πολύ ευθύς και απότομος. To those who didn't repent. Προς αυτούς που ήταν αμετανόητοι. So you cannot play games with God. Έτσι δεν μπορείς να παίζεις παιχνίδια με τον Θεό. Galatians 6. God is not mocked. Γαλάτας 6 μας λέει ότι ο Θεός δεν εμπέζεται. For whatever a man sows, that he will reap also. Γιατί οτιδήποτε αν σπείρει ο άνθρωπος τούτο και θέλει θερίσει. So see the severity of God and the goodness of God. Έτσι δε την χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. He is both good and severe. Είναι και τα δύο, είναι και αυστηρός και καλός Θεός. To those who fall, He is very severe. Σε εις πεσόντας την αυστηρότητα. But toward you, very good. Εις δε την επισέδε την Χριστότητα. Yes, God is good all the time. Ναι, ο Θεός είναι πάντοτε καλός. But if you're not good with Him all the time, αλλά αν εσύ δεν είσαι καλός μαζί του, He will turn from good to severe. Θα στραφεί από καλό σε απότομο. That's what it says here. Αυτό είναι που λέει εδώ. He will be good to you. Θα είναι καλός μαζί σου. Can you read it for me?
Μπορείς να μου το διαβάσεις; If thou continue in his goodness, εάν εσύ επιμένεις στη Χριστότητα, otherwise thou also shall be cut off. Διότι άλλος και εσύ θέλεις αποκοπή. So does that mean that somebody who is not continuously following God in holiness and the fear of the Lord? Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποιος που δεν ακολουθεί τον Κύριο συνεχόμενα σε αγιασμό και μέσα στο φόβο του Κυρίου, he will be cut off. Υπάρχει περίπτωση να αποκοπεί. What does cut off mean, a copy? What Τι does σημαίνει it mean? Να αποκοπεί? It means to be cut off from the kingdom and be thrown into hell. Σημαίνει να αποκοπεί από τη βασιλεία των ουρανών και να πάει στην κόλαση. It's not a joke, brothers and sisters. Δεν είναι αστείο, αδέρφια μου. Because people may lose their salvation if they take the things of God lightly. Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να καταλήξουν στην κόλαση αν παίρνουν τα πράγματα του Θεού επιπόλαια. Yes, it will not happen overnight, but it will be heartening their hearts over and over again to the point they will not be able to repent. Ναι, δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σταδιακά θα σκληρύνει η καρδιά τους και θα τους οδηγήσει εκεί. If you continue, he will be continuously good to you. Εάν εσύ συνεχίσεις, επιμένεις στη Χριστότητα, θα είναι καλός μαζί σου. Oh, I love my God. I thank him for who he is, really. Αγαπώ τον Θεό και τον ευχαριστώ για το ποιος ακριβώς είναι. So, if he says, set your affections on high, not on things below, άρα αν μας λέει τα ανοφρονείτε μήτα επί της γης, he means it really literally, right? Πραγματικά το εννοεί έτσι στην κυριολεξία. I don't want to lose the kingdom because of this earthly thing and temporality. Δεν θέλω να χάσω την βασιλεία των ουρανών εξαιτίας αυτής της προσωρινότητας. Or may I be for the rest of my life an eternity reminder to you. Every time you see me, you remember eternity. Ήθε να είμαι για σας ένας υπενθυμητής της αιωνιότητας κάθε φορά που με βλέπετε να θυμάστε την αιωνιότητα. May we each other, to each other, from each other be reminders of eternity every time you see my brother and my sister. Ήθε ο καθένας από μας κάθε φορά που βλέπουμε ο ένας τον άλλο να υπενθυμίζουμε αλλήλους για την αιωνιότητα. I wish every time you see me you remember Maranatha, 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 come Lord Jesus. Εύχομαι κάθε φορά που με βλέπετε να θυμάστε αυτό. Maranatha, έρχου Κύριε Ιησού. Amen. So Amen. We are to set our affection on things above. Έτσι θα πρέπει να φρονούμε τάνο. When Christ, who is our life, who is our life? Διότι όταν ο Χριστός που είναι η ζωή μας, who is our life? Ποιος είναι η ζωή μας? Christ is our life. Ο Χριστός είναι η ζωή μας. Shall appear, then shall he also appear with him in glory. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε και εσείς με ταυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Verse 5, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate and affection, evil, concupiscence and covetousness, which is idolatry. Κολοσσαΐς 3:5 νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, αγαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν, κακήν και την πλεονεξίαν, ή της είναι ειδωλολατρία. And verse 6, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθίας. Oh my brother, we have been redeemed, the wrath of God is not against us. Αδερφέ μου, μα έχουμε λυτρωθεί και η οργή του Θεού δεν είναι επάνω μας. Oh, really? What does the word of God say about the subject? Τι μας λέει ο λόγος του Θεού για αυτό το θέμα? He, that's in John 3:36. Στον Ιωάννη 3:36. We are told that if we obey the Lord, the wrath of God is not on us. Μας λέει ότι αν πραγματικά υπακούμε τον Κύριο, η οργή του Θεού δεν είναι επάνω μας. If we disobey the Son of God, αλλά
αν ανυπακούσουμε τον Υιόν του Θεού, then the wrath of God remains on us. Τότε η οργή του Θεού παραμένει επάνω μας. Psalms 5:5. Ψαλμός 5:5. We know that God hates those who continue in sin. Βλέπουμε not only sin. Ο Θεός μισεί τους ποιούντας παράνομα. And in another place it says God is angry at the sinner all the time. Και σε κάποιο άλλο μέρος μας λέει ότι ο Θεός είναι θυμωμένος με τον οργίζεται με τον αμαρτωλό που είναι συνέχεια στην αμαρτία. So you may say this is only for the wicked people, for the unsaved. Ίσως να πει κάποιος ότι αυτό είναι μόνο για τον κόσμο εκεί έξω που δεν είναι σωσμένοι. No, no, it's worse for the believer who is in sin ακόμα than for the unbeliever who is in sin. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τον πιστό που είναι σε αμαρτία παρά για τον άπιστο που είναι. God is more angry on the believer who says he is a believer and he is in sin. Ο Θεός είναι πολύ πιο θυμωμένος με τον πιστό που λέει ότι είναι πιστός και είναι μέσα στην αμαρτία. Rather than the unbeliever who anyhow this is sinfulness is his nature. Παρά για τον άπιστο που η φύση του είναι η φύση της αμαρτίας. And here we just read, for which things sake, this things sake, which things? Και εδώ διαβάσαμε ότι για αυτά τα πράγματα, δια τούτο, the wrath of God is on the children of disobedience. Δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθίας. So the wrath of God is coming upon the children of disobedience. To who is talking to? Προς ποιον απευθύνεται ο Θεός, σε ποιον έρχεται η οργή του Θεού. Μιλά στους αναγεννημένους χριστιανούς. If we don't mortify, verse 5, if we don't mortify our members which are upon the earth, εδάφιο 5, εάν δεν νεκρώσουμε τα μέλη μας τα επί της γης, which is fornication, που είναι πορνεία, uncleanness, ακαθαρσία, inordinate affection, πάθος, επιθυμία κακή, evil concupiscence, και πλεονεξία, and covetousness, which is idolatry, που είναι ειδωλολατρία. For these things the wrath of God will come to those believers if they don't give them up. Για αυτά τα πράγματα η οργή του Θεού θα έρθει επάνω στους πιστούς εάν δεν μετανοήσουν για αυτά. Well, I see not only Jesus was very direct and very sharp against sin and sinners. Βλέπω ότι ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο ήταν απότομος, όχι μόνο ο Ιησούς ήταν απότομος και ευθύς ενάντια στους αμαρτωλούς, but also Apostle Paul. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος. But also me also and you also should be. Κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να είσαι και εσύ και εγώ. In Jesus' name. Εις το όνομα του Ιησού. Praise God. I am excited because these are the things which will keep us in the faith, brothers and sisters. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί αυτά είναι ακριβώς τα πράγματα που θα μας κρατήσουν μέχρι τέλους, αδέρφια. The devil is playing with preachers and churches. Ο διάβολος παίζει με κήρυγες και με εκκλησίες. By having them giving them what they want to have and tell them you're blessed and you have everything you want to. Just imagine that. Με το να έχει κάποιος να τους λένε έχεις ό,τι θέλεις και μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις, απλά να το φαντάζεσαι μες στο μυαλό σου. I hate sickness more than they do. Μισώ την αρρώστια, την ασθένεια περισσότερο από τον καθένα. I hate lack and poverty more than they do. Μισώ την έλλειψη και την φτώχεια περισσότερο από ό,τι αυτή. And I believe in healing more than they do, probably. Και πιστεύω στη θεραπεία ίσως περισσότερο από αυτούς. And I believe in biblical prosperity more than they do, probably. Και πιστεύω σε βιβλική ευημερία ίσως περισσότερο από αυτούς. But you may have the right teaching and the wrong focus. Αλλά ίσως να έχεις τη σωστή διδασκαλία και το λάθος εστιασμό. Λάθος εστίαση. Amen. So it says right here that the wrath of God is coming on the children of disobedience. Έτσι εδώ ακριβώς μας λέει ότι η οργή του Θεού έρχεται επί τους υιούς της απειθίας. Verse 7, in the which he also walked some time when he lived in them.
στα οποία και εσείς περιπατήσατε ποτέ ότε εζείτε ναυτής. So in other words, your flesh is your biggest enemy, not the devil. Με άλλα λόγια, η σάρκα σου είναι ο μεγαλύτερος σου εχθρός, όχι ο διάβολος. So the devil will try to intrigue your flesh to go back to your old life. Έτσι ο διάβολος θα προσπαθήσει να να παγιδεύσει τη σάρκα σου για να επιστρέψει πίσω στην παλιά ζωή. To who the word of God says, mortify your members that are upon the earth. Σε ποιον απευθύνεται ο λόγος του Θεού όταν λέει να νεκρώσετε τα μέλη σας στα επί της γης. To who? Σε ποιον το λέει. To all of us. Σε όλους μας. Amen. Amen. Because all of us are guilty before a holy God. Γιατί όλοι μας είμαστε ένοχοι μπροστά στον Άγιο Θεό. In one area or another. Σε ένα θέμα ή σε άλλο. We have been sinning against the Lord. Έχουμε αμαρτήσει ενώπιον του Άγιου Θεού. Amen. All of us. Όλοι μας. I wouldn't like my evil thoughts to be shown and projected on the projector on Sunday morning. I wouldn't like that. Would you like yours? Δεν θα ήθελα οι κακές μου σκέψεις να φανερωθούν πάνω στο projector την Κυριακή. Όχι Μάρια εσένα, απλώς κοιτάζω πίσω. Εσύ θα ήθελες. I wouldn't like my evil thoughts to be shown. You have evil thoughts? Μα έχεις κακές σκέψεις? No, there is an evil devil who brings evil thoughts. Όχι, αλλά υπάρχει ένας διάβολος εκεί έξω που φέρνει αυτές τις σκέψεις. The Bible says. Η Βίβλος λέει. There is no man who is doing good and not sinning at the same time. Δεν υπάρχει τι πράττων το καλό και να μην αμαρτάνει. I'm just not trying to play innocent because all of us are guilty in one way or another. Δεν προσπαθώ να φανώ αθώος ενώπιον σας γιατί όλοι μας είμαστε ένοχοι από τη μια πλευρά ή από την άλλη. We may not have a problem with gross sin. Ίσως δεν έχουμε πρόβλημα με αυτές τις βαριές αμαρτίες. But we do have a problem with unforgiveness. Αλλά να έχουμε πρόβλημα με την ασυγχωρησία. With murmuring and complaining. Με το μουρμουριτό και με το να παραπονόμαστε. With bitterness against God. Με πικρία εναντίον στον Κύριο, ενάντια στον Κύριο. There are so many little foxes that are going around in our lives. We need to repent, every one of us. Υπάρχουν τόσες πολλές μικρές αλόπεκες που τριγυρίζουμε σας στη ζωή μας που πρέπει να μετανοήσουμε όλοι μας και εγώ επίσης. So this message will save my life before it saves yours. Αυτό το μήνυμα θα σώσει και τη δική μου τη ζωή πρώτα πριν σώσει τη δική σου. So direct and sharp, right? Έτσι είμαι ευθύς και απότομος. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι πρέπει να είναι. But I'm first sharp and direct with myself. Αλλά είμαι πρώτα ευθύς και απότομος με τον εαυτό μου. It would be hypocrisy of first degree if I told you something and I mean only you. Θα ήταν υποκρισία πρώτου βαθμού να έλεγα κάτι και να εννοούσα μόνο εσάς. You know, when I hear preachers trying to show that they are not tempted with anything or they have not sinned in any way, I said, these are liars. They're hiding something. Ξέρετε, πολλές φορές ακούω κήρυκες που προσπαθούν να φαίνονται ότι δεν αντιμετωπίζουν κανένα πειρασμό στη ζωή τους. Αυτό είναι ψέμα. So this verse is not for them. Άρα αυτό το εδάφιο δεν ισχύει για αυτούς. Mortify your members which are upon the earth. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Fornication. Πορνεία. Oh, that's a hard word. Αυτό είναι μια δύσκολη λέξη. Me, I'm very innocent. Εγώ είμαι πολύ αθώος. No, we are men, we are women, we have to fight every thought and every temptation. Είμαστε άντρες, γυναίκες και θα πρέπει να πολεμούμε κάθε σκέψη και κάθε πειρασμό. The devil will send somebody your way, definitely, to attempt you with that. Σίγουρα ο διάβολος θα στείλει κάποιον στο δρόμο σου για να σε πειράξει σε αυτό τον τομέα. You know why you shouldn't put your eyes on pornography, not even for 10 seconds. Ξέρεις για ποιο λόγο δεν θα πρέπει να βλέπει κάποιος πορνογραφία έστω και για μερικά δευτερόλεπτα; Ξέρετε γιατί; You know why? Ξέρετε γιατί; Scientifically proven.
Είναι επιστημονικά αποδειγμένο. These instant messages. Αυτά τα στιγμιαία μηνύματα. Will be registered in your mind. Θα καταγραφούν μέσα στον εγκέφαλο and σου. And stay there for decades. Και θα μείνουν εκεί για δεκαετίες. Did you know that? Το ξέρετε αυτό; And I don't want to fall. Και δεν θέλω να πέσω. So anything that comes before my eyes. Έτσι οτιδήποτε έρθει μπροστά στα μάτια μου. I'm not saying that I'm always successful. Δεν λέω ότι πάντοτε έχω επιτυχία σε αυτόν τον τομέα. But most of the times I'll say in the name of Jesus. Τις περισσότερες φορές λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού. And I'll turn my eyes away. Και γυρνώ τα μάτια μου από την άλλη πλευρά. Because I don't want to be the next one to fall. Γιατί δεν θέλω να είμαι ο επόμενος που θα πέσει. And let's move to a lighter subject. Ας πάμε σε ένα πιο ελαφρύ θέμα. Balazs found something and sent it to us. Ο Μπαλάζ βρήκε κάτι και το έστειλε σε μας. It's about Walt Disney cartoons. Και έχει να κάνει με τα κινούμενα σχέδια του Walt Disney. But especially with Walt Disney. And whatever films, other films, all the cartoons. Και οτιδήποτε ταινίες του Walt Disney. Here you cannot even trust Christian cartoons. Ούτε και τα χριστιανικά κινούμενα σχέδια δεν μπορείς να εμπιστευτείς πολλές φορές. How could you trust Walt Disney cartoons? Πώς μπορείς να εμπιστευτείς τα. They're funny, innocent, that you think. Όλα αυτά του Walt Disney που φαίνονται αθώα. Those who want us to just forward. Όσοι θέλετε να σας το στείλουμε αυτό το link, το βίντεο. Those that are working on Facebook, that's a good work to do on Facebook. Just bombard them with messages of holiness. Κάτι καλό να κάνετε στο Facebook, να τους βομβαρδίζετε με μηνύματα αγιασμού. If you don't have Facebook, write to us at the church, call Christos and tell him to send it to you by email. Αν δεν έχετε Facebook, τηλεφωνήστε στο γραφείο και πείτε στον Χρήστο να σας το στείλει με email. Did you know that in Walt Disney cartoons? Το ξέρατε ότι στα κινούμενα σχέδια του Walt Disney. There are subliminal messages. Υπάρχουν κρυμμένα. Κρυμμένα μηνύματα. You cannot see them with your eyes. Που δεν μπορείτε να τα δείτε με τα μάτια σας. Except if you go slowly. Εκτός αν το βάλετε σε πολύ αργή κίνηση. Or if somebody shows them to you. Ή αν κάποιος σας υποδείξει αυτά τα μηνύματα. And regardless of you seeing them or not. Και ασχέτως αν εσείς τα βλέπετε ή όχι. They will be registered in your mind. Θα καταγραφούν μέσα στη διάνοια σας. And children start behaving according to the hidden messages, subliminal messages of Walt Disney cartoons. Και τα παιδιά αρχίζουν να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα κρυμμένα μηνύματα που είναι μέσα σε αυτές τις ταινίες. And you wonder why your children. In just an age of 4 or 5 or 3 or 6. Και διερωτάσαι γιατί τα παιδιά σου σε μια τόσο τρυφερή ηλικία 4, 5, 6 χρονών. How come they behave in a way they've never seen anybody else behaving? Για ποιο λόγο συμπεριφέρονται με τέτοιον τρόπο που δεν είδαν κανένα γύρω τους να συμπεριφέρεται. So you protected your children from bad associations and bad friends out there. Έτσι προστατεύεις τα παιδιά σου από προστάτευσες τα παιδιά σου από κακές παρέες εκεί έξω. And yet you sat them at the devil's feet and feed them with Walt Disney cartoons. Και ταυτόχρονα τους είχες καθισμένους και τους έτρεφες με αυτά τα films από το Walt Disney. I will not tell you all the details. I don't remember. I haven't seen it all. But δεν θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες. Δεν το έχω δει ολόκληρο. We will happily forward it to you. Αλλά μπορούμε να το στείλουμε σε εσάς. And see that there are immoral messages. Για να δείτε ότι υπάρχουν to our little children. Σεξουαλικά μηνύματα. Προς αυτά και υπονοούμενα προς αυτά τα μικρά παιδιά. Violence, υπάρχει βία subliminal μέσα. Messages and, and corruption messages. Και υπάρχουν μηνύματα διαφθοράς. And you wouldn't like your children to be like that. Και σίγουρα δεν θέλεις τα παιδιά σου να είναι έτσι. So you're not too extreme when you tell them you don't watch television.
Έτσι δεν είσαι στα άκρα εάν τους πεις δεν θα βλέπεις τηλεόραση. I'll choose what to show you. Εγώ θα διαλέξω τι θα δεις. Television is neutral. Is not bad or good. Η τηλεόραση είναι ουδέτερη, δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. The use of it can be bad or good. Αλλά η χρήση της μπορεί να είναι καλή ή άσχημη. So choose you this day to serve the Lord in whatever you do. Έτσι διαλέξετε σήμερα να υπηρετείτε τον Κύριο, ό,τι κάνετε. You know, if you are using Facebook, use it to the glory of God. Εάν χρησιμοποιείτε Facebook, χρησιμοποιήστε το προς δόξαν Κυρίου. It's funny when they block you and you cannot go through them because they blocked you. Και είναι αστείο όταν μερικοί σε κάνουν block και δεν μπορείς να δεις αυτά που βάζουν. They tell you, I don't want you in my life. Don't mess with my life. Σου λένε ξεκάθαρα, δεν σε θέλω στη ζωή μου, μην ανακατεύεσαι. You will find out who loves you finally. Και βλέπεις ποιος σε αγαπά και ποιος όχι. But whatever you do, αλλά ό,τι κάνεις, fill the air with holiness and the fear of the Lord and reverence unto God. Γεμίστε τον αέρα με το φόβο του Κυρίου και με αγιασμό. In Jesus' name. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Praise the Lord. Δόξα στον Κύριο. Amen. So, verse 8. Το εδάφιο 8. But now ye also put off all these things. Τώρα όμως απορρίψατε και εσείς τα αυτά πάντα. Anger and wrath and malice and blasphemy, filthy communication out of your mouth. Οργή, θυμών, κακία, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. And now I'm ready to give you the four steps to have victory over the flesh. Και τώρα θα σας δώσω τα τέσσερα βήματα για να έχετε νίκη επάνω στη σάρκα. And now that I'm ready to give you the four steps to victory over the flesh. Τώρα που είμαι έτοιμος να σας δώσω τα τέσσερα βήματα για my time is up. I will give it to you next week. Νίκη πάνω στη σάρκα, ο χρόνος μας τελείωσε και θα σας τα δώσω την επόμενη Κυριακή.